So yeah, I'm Vagelis Karathanos. I'm the CEO and founder of Geabit. I will continue my talk in Greek, if that's not a problem. Αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουμε είναι ότι μπορούμε με τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση να μπορέσουμε να ξεκλειδώσουμε όλη το potential, όλη τη δυναμική μιας καλλιέργειας. Που αυτό είναι γύρω στο 30 με 40% αύξηση σοδειάς για τον αγρότη με λιγότερους πόρους. Αυτό είναι αυτό που κάνουμε στη Geabit. Εγώ θα ξεκινήσω λίγο διαφορετικά την ομιλία μου σήμερα. Θα σας πω για ένα πείραμα που είχε κάνει ένας ερευνητής πριν πάρα πολλά χρόνια. Το πείραμα έχει ως εξής. Ήταν δύο ομάδες από ποντίκια και δύο πισίνες. Οι οποίες πισίνες μέσα είχαν ένα υγρό το οποίο ήταν μη διαφανές. Δεν μπορούσες να δεις δηλαδή στον πυθμένα τι υπήρχε. Οι πισίνες μέσα είχαν, η μία πισίνα ήταν άδεια, πέραν δηλαδή του υγρού δεν είχε τίποτα μέσα. Η άλλη πισίνα είχε το υγρό πάλι, αλλά υπό τη στάθμη του υγρού, κάτω από τη στάθμη του υγρού, υπήρχαν κάποιες νησίδες. Στο πρώτο στάδιο έβαλε την πρώτη ομάδα ποντικιών στη μία πισίνα ο ερευνητής, τη δεύτερη ομάδα στην άλλη πισίνα ο ερευνητής. Τα ποντίκια άρχιζαν και κολυμπούσανε. Προσπαθούσαν κάπου να βρουν, να σταθούν για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Τα ποντίκια της δεύτερης ομάδας που ήταν στην πισίνα με τις νησίδες, κατάφεραν, βρήκανε, πάτωσαν, άρα μπόρεσαν και επιβίωσαν. Τα άλλα κάποια στιγμή εξαντλήθηκαν και το παράτησαν. Έβγαλε λοιπόν ο ερευνητής τα ποντίκια από την πισίνα για να μην πνιγούνε. Κράτησε αυτές τις ομάδες πάλι έτσι όπως ήταν. Στο δεύτερο στάδιο του πειράματος πήγε και έβγαλε τις νησίδες και από τη δεύτερη πισίνα. Έβαλε πάλι την πρώτη ομάδα στην πρώτη πισίνα, τη δεύτερη ομάδα στη δεύτερη πισίνα. Άρχιζαν πάλι τα ποντίκια και κολυμπούσανε. Τι παρατήρησε? Ότι ο χρόνος που έκαναν τα ποντίκια της δεύτερης ομάδας, της ομάδας δηλαδή που στην αρχή είχαν τις νησίδες, είχαν το μοντέλο της νησίδας στο μυαλό τους, έκαναν το διπλάσιο χρόνο για να τα παρατήσουν από τα ποντίκια τα οποία ήταν στην πρώτη πισίνα που δεν είχαν το μοντέλο το ότι μπορεί να υπάρχει μια νησίδα. Τώρα θα μου πείτε γιατί μας μιλάς, Βαγγέλη, για νησίδες και για ποντίκια όταν το πάνελ είναι για τους νέους και για την Ελλάδα. Θα σας πω γιατί. Ο ερευνητής μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία προσπάθησε να αποδείξει ότι οι άνθρωποι και τα ποντίκια προσπαθούν και δρούνε με βάση μοντέλα, με βάση εμπειρίες, με βάση βιώματα, με βάση μοντέλα σκέψης, με βάση πρότυπα. Και αυτό ήταν το συμπέρασμα, γιατί τα ποντίκια που είχαν το success story ότι βρήκαμε μια νησίδα πριν για να πατήσουμε, μπόρεσαν και προσπάθησαν περισσότερο. Αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε και στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν έχουμε στην Ελλάδα. Χρειαζόμαστε ένα success story, ένα πρότυπο, ένα μοντέλο. Και έχει λειτουργήσει αυτό το σύστημα στην Ελλάδα. Είναι το σύστημα, η συνταγή πολύ πετυχημένη, Νίκος Γκάλης. Ο Νίκος Γκάλης, για όσους δεν τον ξέρετε, είναι ένας από τους κορυφαίους Έλληνες αθλητές και μπασκετμπολίστες που έχουν περάσει από όλο τον κόσμο. Ένας Hall of Famer που τη δεκαετία του 80 χάρισε πολλές συγκινήσεις στην Ελλάδα και έβαλε κυριολεκτικά μία μπασκέτα σε κάθε γωνιά, σε κάθε αυλή της Ελλάδος. Που είναι τρομερό. Ένας άνθρωπος τι influence μπορεί να είχε σε μια κοινωνία. Από μικρά, τότε τα μικρά παιδιά ξεκίνησαν να παίζουν μπάσκετ. Η Ελλάδα ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ τότε. Από εκείνη τη στιγμή, γιατί προσπαθούσαν να το μιμηθούν, από εκείνη τη στιγμή δεν σταματήσαμε να βγάζουμε ταλέντα. Βγάλαμε ταλέντα, βγάλαμε το Διαμαντίδη, βγάλαμε το Σπανούλη, βγάλαμε τον Παπαλουκά, βγάλαμε τεράστια ταλέντα και τώρα έχουμε στο αποκορύφωμά μας τον Γιάννη Αντετοκούμπο, τον πολυτιμότερο παίκτη του NBA, να είναι Έλληνας. Γιατί αυτός ο άνθρωπος τότε, ο Νίκος Γκάλης, δημιούργησε ένα legacy, μια παράδοση στην κοινωνία. Γιατί είδαν τα μικρά παιδιά ότι αυτός πέτυχε. Και τώρα αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε έναν Νίκο Γκάλη. Αλλά αυτή τη στιγμή όχι στο μπάσκετ. Τον χρειαζόμαστε σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Ποιος είναι αυτός? Αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας είναι η ανεργία των νέων. Έχουμε 39% ανεργία στους νέους. 4 στους 10 αυτή τη στιγμή δεν έχουν δουλειά. Είναι τρομερό, είναι τρομακτικό το νούμερο. Το θέμα είναι να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Άρα τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε θέσεις εργασίας. Άρα χρειαζόμαστε επιχειρήσεις. Θα μπορούσαμε να τους βάλουμε στο δημόσιο. Αλλά το μοντέλο αυτό το δοκιμάσαμε, δεν πέτυχε καθόλου τα τελευταία χρόνια. Οπότε
δεν καλύτερα είναι να το αφήσουμε. Άρα χρειαζόμαστε επιχειρήσεις. Χρειαζόμαστε υγιείς επιχειρήσεις που να σέβονται τον εργαζόμενο, που να έχει καλές απολαβές ο εργαζόμενος και να χαίρεται να πάει στη δουλειά του κάθε πρωί. Άρα χρειαζόμαστε έναν επιχειρηματία, ένα νέο επιχειρηματία, ο οποίος θα μπορέσει να σαγηνεύσει και να μπορέσει να κάνει τους νέους να ταυτιστούν με αυτόν τον άνθρωπο. Can I ask you, did you achieve your achievement and your inventions with the help and encouragement of the system here, or despite not being helped by the system here? Yeah, so I will continue a little bit because I want to reach that point, so yeah. Οπότε θέλουμε ένα τέτοιον άνθρωπο. Το θέμα είναι, μπορεί αυτός ο άνθρωπος να υπάρξει στην Ελλάδα το σήμερα? Μπορεί να αναπτυχθεί ένας τέτοιος άνθρωπος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα? Η απάντηση είναι ναι. Μπορεί να έχουμε 1,000 κακά πράγματα γύρω μας, να είμαστε οι πρωταθλητές στο να βρίσκουμε τα αρνητικά του κράτους μας, γιατί συνεχώς μιλάμε για τα αρνητικά μας. Έχουμε 25% μικρότερη οικονομία σε σχέση με πριν την κρίση. Έχουμε. Έχουμε τεράστια ανεργία. Έχουμε. Έχουμε πολύ μεγάλη φορολογία. Έχουμε πολύ μεγάλη φορολογία. Έχουμε μεγάλη γραφειοκρατία. Έχουμε μεγάλη γραφειοκρατία. Αλλά χρειάζεται να κάνουμε μια αναπλαισίωση. Να δούμε ποια είναι τα θετικά αυτή τη στιγμή, να βρούμε τα θετικά μέσα στα αρνητικά. Και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει θετικά. Έχει πλεονεκτήματα. Και τα πλεονεκτήματά της είναι πολλά. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε το ευρώ. Έχουμε access σε μια τεράστια νέα αγορά της Ευρώπης, χωρίς κανένα πρόβλημα, σύν το ότι είμαστε μια μικρή χώρα, αλλά έχουμε βαριά industries. Έχουμε βαριά industries όπως τη γεωργία, η οποία είναι ανεκμετάλλευτη, έχουμε βαριά industries όπως τη ναυτιλία, τον τουρισμό και πολλά άλλα, τα οποία πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε. Κλείνοντας λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι χρειαζόμαστε τη μικρότερη φορολογία. Τη χρειαζόμαστε τη λιγότερη γραφειοκρατία στο κράτος μας. Τα χρειαζόμαστε τα περισσότερα κίνητρα για τους ανθρώπους για να μπορέσουν να πετύχουν. Αλλά όλα αυτά, ακόμα και αν ο Πρωθυπουργός μας αύριο έβγαινε με ένα μαγικό ραβδί και τα αφάνιζε όλα αυτά τα προβλήματα, μας μείωνε τη φορολογία, μας έκανε με λιγότερη, ένα κράτος χωρίς γραφειοκρατία, ένα κράτος καλύτερο, πάλι δεν θα είχαμε προβλήματα. Γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να στηριχθούμε στην επιχειρηματικότητα. Και δεν θα υπήρχαν επιχειρήσεις στην Ελλάδα του σήμερα και δεν θα υπάρξουν επιχειρήσεις αν δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να μας αγυνεύσει, να περηφανευτούμε για αυτή την Ελλάδα, για αυτό το άτομο. Άρα, τι χρειαζόμαστε? Έναν Νίκο Γκάλι επιχειρηματία. Έναν Νίκο Γκάλι επιχειρηματία που θα αλλάξει τη λογική του «δεν γίνεται να πετύχω στην Ελλάδα» και να μας πει ότι γίνεται να πετύχουμε στην Ελλάδα. Γίνεται σε αυτή τη χώρα να πετύχουμε τα όνειρά μας. Και να κάνουμε μεγάλα όνειρα, όχι μικρά όνειρα. Σε αυτή τη χώρα έτσι προσπαθούμε να πάμε μπροστά. Δεν θα πρέπει να υπάρχει χώρος για μικρά όνειρα. Και θέλουμε έναν ηγέτη, έναν εθνικό ήρωα αυτή τη στιγμή να μας σώσει. Αυτό. Okay. And so you have founded a company which is founded in Greece. Yes. And will stay in Greece or will conquer Europe? What is your plan for Geabit? We are based in Greece, but we mainly work in Israel and in the Netherlands. So it's more of a we make technology in Greece, but we export technology. Yes. So yeah. And is your experience that founding this in Greece and using Greece as a base for other countries, presumably you may widen your geographical reach over time. Is Greece an adequate base for you, or would there be reasons why you feel you have to leave Greece and go to, I don't know, some other more business-friendly environment? Υπάρχουν πολλά προβλήματα στην Ελλάδα, έτσι, δεν θα πω ότι δεν υπάρχουν, όλοι τα ξέρουμε. Έχουμε όμως και πολλά καλά, τα οποία οφείλουμε να εκμεταλλευτούμε. Οφείλουμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την αγορά που βρισκόμαστε. Εμένα αυτή τη στιγμή με βοηθάει πάρα πολύ το ότι είμαι στην Ελλάδα. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να στείλουμε προϊόντα χωρίς κανένα περιορισμό σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Οπότε εμένα με βοηθάει αυτή τη στιγμή το ότι είμαι στην Ελλάδα. Κάποια στιγμή, σίγουρα, όλα δεν μπορείς να τα κάνεις στην Ελλάδα. Δεν γίνεται. Δεν θα αφήναμε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί υπάρχει μεγαλύτερο potential. Αλλά κάποια πράγματα που μπορούμε να τα κάνουμε, θα τα κάνουμε στην Ελλάδα. Και είναι... How many do you employ?
We are a team of 10 people right now. Okay, so all in Greece, or you? No, some of them are remote, some of them are Greek. Okay, so you're a budding multinational enterprise for the. Yeah, kind of. Okay. Thank you.